Στην προσωρινή λύση της τοποθέτησης μιας επιπλέον στρώσης ασφάλτου προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον περιφερειακό δρόμο της Ναυπάκτου, εκεί όπου η διάβρωση του εδάφους έχει προξενήσει μεγάλες υψομετρικές διαφορές οδόστρωμα. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, το προσωπικό της τροχέας βρίσκεται στο σημείο, ενημερώνοντας τους διερχόμενους οδηγούς για την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ το προσωπικό της ΔΕΣΕ Πατρών ήρθε στην περιοχή για να εκτιμήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της τηλεόρασης του ΛΕΠΑΝΤΟ, οι μηχανικοί της περιφέρειας αποφάσισαν να προχωρήσουν στην τοποθέτηση ασφάλτου προς το παρόν, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα τοποθετηθούν επιπλέον ενημερωτικές πινακίδες και θα ενισχυθούν τα πλαστικά διαχωριστικά. Μάλιστα, το όριο ταχύτητα στο σημείο εκείνο δεν θα ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η αντιδήμαρχος Ναυπακτίας Μαρία Γιαμπάρα, μιλώντας στην Κάμαρα του ΛΕΠΑΝΤΟ, σημείωσε πως ο Δήμος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να αποτρέψει τη διακοπή της κίνησης στον περιφερειακό και τη διοχέτευσή της μέσω της επαρχιακής οδού Ναυπάκτου Θέρμου. Η περιμετρική της Ναυπάκτου αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, δήλωσε η ίδια, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως η λύση της επαρχιακής οδού Ναυπάκτου Θέρμου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Αναφέρθηκε στην κατάσταση του επαρχιακού δρόμου που δεν διαθέτει πεζοδρόμια, διαγράμμιση και σήμανση, ενώ είναι γεμάτος λακκούβες. Και από την άλλη, στην περιοχή όπου θα διέρχεται κίνηση, υπάρχουν σχολικές μονάδες, τρία συγκροτήματα εργατικών κατοικιών και πολλοί οικισμοί. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και κυρίως με την περιφέρεια και με την ΔΕΣΕ, έτσι ώστε να αποτραπεί η λύση που έχει προταθεί, να γίνει η εκτροπή της κυκλοφορίας μέσα από την Λαγκαδούλα και την Θέρμου. Καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιμετρική θα μεταφερθεί στην πόλη, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Η Θέρμου, από την οποία θα γίνεται η εκτροπή, είναι ένας δρόμος πολυσύχναστος. Έχουμε συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, έχουμε το δημοτικό σχολείο και επίσης είναι ένας δρόμος χωρίς πεζοδρόμια. Γίνεται κατανοητό και αντιληπτό από όλους το πόσο επικίνδυνο πλέον θα είναι να διέρχεται η κυκλοφορία μέσα από αυτόν τον δρόμο. Και επιπλέον και ο δρόμος αυτός παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στο οδόστρωμα με πάρα πολλές λακκούβες εξαιτίας και της κακοκαιρίας που είχαμε. Επομένως, δεν θα εκτρέψουμε ένα πρόβλημα σε μια άλλη περιοχή του Δήμου. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ στενή συνεργασία, έτσι ώστε να είναι αποδεκτή η πρόταση που κάνει ο Δήμος, να ενισχύσουμε τη σήμανση στην περιοχή και να τηρείται η σήμανση αυτή από τους οδηγούς. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν οι οδηγοί δεν τηρούν τη σήμανση στην περιμετρική, ποιος μας διασφαλίζει ότι θα τηρούν τους κανόνες μέσα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Όπως δήλωσε η κυρία Γιαμπάρα, ο Δήμος θα αναλάβει την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και σε συνεργασία με την περιφέρεια θα τις τοποθετήσει στην περιμετρική της πόλης και στο σημείο που παρατηρείται το πρόβλημα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την περιφέρεια για να επιλύσουμε το πρόβλημα, το εξεκλίνοντας η Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας. Εμείς ως Δήμος θα αναλάβουμε να φτιάξουμε και κάποιες πινακίδες που θα προειδοποιούν για την επικινδυνότητα στην περιμετρική και σε συνεργασία πάλι με την περιφέρεια να ενισχυθεί η σήμανση και να δοθεί άμεσα λύση για αποκατάσταση του προβλήματος, έτσι ώστε η διέλευση να είναι ασφαλής από την περιμετρική. Εμείς ως Δήμος δεν θα ζητάμε και θα συνεχίσουμε να ζητάμε από την περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς να μην επιδεινώσουν την κατάσταση μέσα στην πόλη.